για να, ή να πάτε ευθεία που είναι το λεωφορείο για να επιβιβαστείτε ή να μας περιμένετε εδώ, γιατί θα συνεχίσουμε προς το βασιλικό κημητήριο, το οποίο είναι στο λόφο του Παλαιοκάστρου ακριβώς απέναντί μας. Εδώ μπορείτε να περιμένετε, είναι η είσοδος, η κεντρική πύλη του Τατοίου, με το φυλάκιο της πύλης. Αυτό το κτίριο βλέπετε ότι όλα τα κτίρια θυμίζουν Δανία, ναι, με στέγες πολύ απότομες. Βλέπετε τις λεύκες δεξιά-αριστερά, τις πικροδάφνες, τον Ελαιώνα, το υπόλοιπο μισό του Ελαιώνα, γιατί το υπόλοιπο μισό βρίσκεται από την άλλη πλευρά. Φανταστείτε ότι μπροστά στην είσοδο την κεντρική, στην εξέδρα, την τσιμεντένια που υπάρχει, στεκόταν ο τσολιάς της ανακτορικής φρουράς, όπως είναι οι τσολιάδες σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακριβώς εδώ στεκόταν ο τσολιάς και εδώ γινόταν η αλλαγή των σκοπών. Το φυλάκιο διχνεντάκι μέσα και κοινοτούνταν για να λάβουν οι σκοποί. Από εδώ χωρίζει το κατόρι από το ανεπίσημο κομμάτι και στο επίσημο. Είναι η είσοδο της κεντρικής πύλης, άνοιγε η προστατή και πάμε προς το ανάκτορο. Από εδώ ξεκινούσαν τα κάγκελα που σας είπα και κατέληγαν ακριβώς. Ξεκινούσαν από εδώ και έφταναν. Από τη διαστασία. Όλο αυτό το κάγκελο λοιπόν κλάθηκε και αφαιρέθηκε ανάμεσα στους δύο πεσούς. Εδώ όποιος θέλει μένει, εμείς συνεχίζουμε προς τα κάτω. Θέλω να παρατηρήσετε από αυτή την πλευρά είναι δύο σημεία του Τατοίου, αυτό και το ανάκτορα, αλλά στο ανάκτορα έχουν μεγαλώσει πολύ τα δέντρα που βλέπει θάλασσα. Από εδώ φαίνεται ο Αργοσαρονικός, γιατί δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα πολύ τα δέντρα. Βλέπει θάλασσα.